Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Milka Green. Εγώ είμαι η Δέσποινα και σήμερα θα δείξουμε πόσο εύκολα μπορούμε να πλέξουμε αυτή την πλεκτή μπαλίτσα, χριστουγεννιάτικη μπάλα, για να διακοσμήσουμε κάτι που θέλουμε, το οτιδήποτε. Λοιπόν, έχω χρησιμοποιήσει δύο χρώματα, ένα μπλε και ένα μπεζάκι. Εσείς βέβαια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι χρώματα θέλετε και να παίξετε με τα χρώματα όπως θα κάνω και εγώ. Θα σας το δείξω με πράσινο νήμα πώς θα το πλέξουμε, ώστε να έχω πολλές πλεκτές μπαλίτσες σε διάφορα χρώματα για αυτό που θέλω να κάνω. Λοιπόν, πρωτού πάμε να ξεκινήσουμε, να σας πω ότι αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, μπορείτε να πατήσετε το κόκκινο κουμπί της εγγραφής, όπως και το καμπανάκι που βρίσκεται ακριβώς από δίπλα, για να σας έρχονται ενημερώσεις για τα καινούργια βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι μου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστούμε, όπως είπαμε, δύο χρωματάκια της επιθυμίας μας. Το βελονάκι μας. Εγώ πλέκω με νούμερο 3,5 βελονάκι και το ανάλογο νήμα. Θα χρειαστείτε και μία βελόνα πλεξίματος που έχει μεγάλο κεφάλι εδώ, μεγάλο άνοιγμα. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα. Παίρνω το πράσινό μου νηματάκι, γιατί όπως είπα θέλω να κάνω διάφορα χρώματα. Θα ξεκινήσουμε την πρώτη μας σειρά με το μαγικό κύκλο. Θα πλέξω ένα λυσιδάκι ώστε να κλείσω το μαγικό κύκλο και ακόμη ένα λυσιδάκι. Αυτό θα το μετρήσουμε ως ποδαράκι το αλυσιδάκι. Συνεχίζουμε ως ένα μισό ποδαράκι. Συνεχίζουμε με άλλα 9 μισά ποδαράκια μέσα στο μαγικό κύκλο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 μισά ποδαράκια. Κλείνουμε το μαγικό κύκλο και θα έρθουμε τώρα εδώ πάνω στα δύο αλυσιδάκια που είχαμε πλέξει. 1, 2, στο δεύτερο αλυσιδάκι θα μπούμε μέσα και θα πλέξουμε ένα βουβό ώστε να κλείσει η πρώτη μας σειρά. Και το πλεκτό μας είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη σειρά όπου πλέκουμε δύο αλυσιδάκια, 1-2, και έχουμε πει ότι τα αλυσιδάκια τα μετράμε ως ένα μισό ποδαράκι. Τώρα θα πλέκουμε μέσα για τους επόμενους 9 πόντους από μία αύξηση από μισά ποδαράκια. Και εδώ θα φτάσουμε στο τελείωμα, θα πλέξουμε ένα μισό ποδαράκι ώστε να μας κάνει άλλη μία αύξηση, τη νούμερο 10 αύξηση, με το μισό με τις δύο αλυσιδίτσες μαζί. Δηλαδή ένα ποδαράκι και αλυσιδίτσες θα μας κάνουν μία αύξηση από μισά ποδαράκια. Πάμε λοιπόν να πλέξουμε μέσα σε κάθε πόντο από μία αύξηση από μισά ποδαράκια. Η πρώτη αύξηση, η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη αύξηση από μισά ποδαράκια, η έκτη, η έβδομη, η όγδοη και η νούμερο 9 αύξηση από μισά ποδαράκια. Και όπως σας είπα στην αρχή, θα κλείνουμε πάντα με ένα μισό ποδαράκι εδώ στο τελευταίο πόντο, ώστε να μας δημιουργεί μία αύξηση με το αλυσιδάκι, με τις δύο αλυσίδες που είχαμε πλέξει στην αρχή. Μπαίνουμε πάντα εδώ στις δύο αλυσίδες και κλείνουμε με ένα βουβό και τη δεύτερη μας σειρά. Πάμε τώρα στην τρίτη σειρά. Πλέκουμε 1-2 αλυσιδάκια. Στο πρώτο πόντο θα πλέξουμε μία αύξηση από μισά ποδαράκια. 1-2. Στο δεύτερο πόντο ένα μισό ποδαράκι. Στον επόμενο πόντο μία αύξηση από μισά ποδαράκια. Και στον επόμενο πόντο ένα μισό ποδαράκι. Αυτό θα το κάνουμε να αλλάξει μέχρι να φτάσουμε εδώ στο τελείωμα.
Και πάλι θα πλέξουμε ένα μισό ποδαράκι ώστε να δημιουργήσουμε μία αύξηση με τα δύο αλυσιδάκια. Οπότε το έχω πλέξει μία φορά, δύο φορές. Δηλαδή θα πλέκετε μία αύξηση, ένα μισό ποδαράκι, μία αύξηση, ένα μισό ποδαράκι. Μέχρι να φτάσετε εδώ στο τέλος, όπου θα χρειαστεί να πλέξετε μόνο ένα ποδαράκι για να δημιουργήσετε την αύξηση με τα αλυσιδάκια. Τώρα που έχω φτάσει στο τελείωμα αύξηση και μου μένουν άλλοι δύο πόντι, ένα μονό και ξανά ένα μονό ώστε να δημιουργηθεί η αύξηση με τα δύο αλυσιδάκια. Και θα έρθω πάνω στα δύο αλυσιδάκια και θα κλείσω με ένα βουβό. Δηλαδή είχαμε αύξηση, ένα μισό ποδαράκι και εδώ πάλι ένα μισό ποδαράκι ώστε να δημιουργηθεί αύξηση με τις δύο αλυσιδίκες. Πάμε τώρα στην επόμενη σειρά, όπου και θα είναι και η τελευταία μας. Πλέκουμε ένα, δύο αλυσιδάκια, θα πλέξουμε μία αύξηση εδώ στο πρώτο πόντο από μισά ποδαράκια και για τους επόμενους δύο πόντους από ένα μισό ποδαράκι. Ένα μισό ποδαράκι στον επόμενο πόντο και ένα μισό ποδαράκι στον επόμενο πόντο. Το ίδιο θα επαναλάβουμε και για τις υπόλοιπες θηλιές. Μία αύξηση, ένα, δύο, μισά ποδαράκια. Μία αύξηση, ένα, δύο, μισά ποδαράκια. Μία αύξηση στον επόμενο πόντο. Ένα, δύο, μισά ποδαράκια. Και συνεχίζουμε το ίδιο. Έχω φτάσει στο τελείωμα της τέταρτης μου σειράς. Έχω πλέξει εδώ μία αύξηση, ένα, δύο ποδαράκια και εδώ βλέπω ότι μου μένει ένας πόντος, ο οποίος θα πλεχτεί ένα ποδαράκι για να ενωθεί εδώ με τις δύο αλυσιδίτσες ώστε να μας κάνει αύξηση. Βάζω το βελονάκι μου εδώ πάνω στις δύο αλυσιδίτσες και κλείνω με ένα βουβό. Και έχει τελειώσει η μία μεριά του πλεκτού μας. Αυτό εδώ τώρα το κυκλάκι θα το κάνετε επί δύο φορές. Εγώ το έχω πλέξει ήδη ώστε να μην χάνουμε χρόνο και έχω κόψει το νήμα μου. Τώρα όμως τη δεύτερη φορά που θα το πλέξετε, θα πλέξετε ένα αλυσιδάκι και θα τραβήξετε αρκετό νήμα ώστε θα χρειαστεί να ράψουμε τα δύο αυτά κομμάτια. Γι' αυτό λέω αρκετό νήμα. Ωραία. Και τώρα έχω τα δύο μου κομμάτια, η πίσω μεριά και η μπροστά μεριά. Γυρίζω το πλεκτό μου και ασφαλίζω τον μαγικό κύκλο, σφίγγοντας το μαγικό κύκλο, εδώ τραβώντας το νηματάκι και θα πλέξω δύο κόμπους ώστε να μην μου ανοίξει ο μαγικός μου κύκλος στην πορεία. Ωραία. Θα κόψω και το περίσσιο νήμα. Δεν μου χρησιμεύει κάπου. Και αυτό εδώ από το πρώτο που θα πλέξετε, ασφαλίστε λίγο το νηματάκι προς τα μέσα, μπαίνοντας σε διάφορα σημεία. Τώρα να μην περάσω το νήμα μου από τη βελόνα και χάνω αρκετό χρόνο. Ούτως ή άλλως θα είναι από τη μέσα μεριά. Κόβω και το νήμα εδώ και το άλλο περίσσιο νήμα. Ωραία, τώρα θα πάρετε τις δύο πίσω μεριές, αυτές είναι δύο πίσω μεριές, το καταλαβαίνετε επειδή υπάρχουν και οι κόμποι στη μέση που έχουμε πλέξει και θα φέρετε την εδώ πέρα το νήμα και εδώ πέρα που τελειώνει το νήμα και θα τα ενώσετε έτσι. Και οπότε έχουμε τώρα τις δύο καλές μεριές προς τα έξω. Θα περάσω το νήμα μου από τη βελόνα. Έχω φορέσει μία φούτερ η οποία είναι μαγνήτης της τρίχας και γι' αυτό βλέπετε συνέχεια πετάω τρίχες. Έχω μαγνητήσει ό,τι τρίχα υπάρχει πάνω μου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Έχω φέρει τις δύο άκρες εδώ που έχουμε τελειώσει το πλέξιμο και θα μπαίνω μέσα στις πίσω θηλιές
δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, στις πίσω θηλιές και θα τραβάω τον νήμο μου, ένα λάξ. Και πάλι στις από μέσα θηλιές, δηλαδή στις πίσω θηλιές του πλεκτού θα μπαίνουμε και θα ράβουμε. Και τώρα εδώ, επόμενη εδώ, και συνεχίζουμε έτσι να ράβουμε κυκλικά όλο το πλεκτό μας μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Αφού έχω φτάσει εδώ τώρα στο τελείωμα, κλείνω και με την τελευταία μου ραφή. Θα έρθω πάλι εδώ πέρα, στη μέση, ώστε να ασφαλίσουμε το νηματάκι μας με έναν κόμπο. Ωραία. Θα κόψω τώρα το περίσσιο νήμα, αλλά προτού το κόψετε, βάλτε το καλύτερα προς τα μέσα, ενδιάμεσα δηλαδή στις δύο μεριές, και βγάλετε το από κάπου και μετά κόψτε το νηματάκι. Ωραία, πάμε τώρα να δούμε πώς θα πλέξουμε και αυτό εδώ πάνω. Πάρα πολύ εύκολα. Θα πάρω το μπέζ χρωματάκι. Εσείς μπορείτε να πλέξετε το χρώμα της επιθυμίας σας. Και έτσι όπως θα πάρετε το νήμα όπως σας βολεύει στο χέρι σας, εδώ πέρα που κάναμε το κλείσιμο, θα μπείτε με αυτόν εδώ τον τρόπο, κάπου εδώ πέρα στη μέση, θα πλέξετε ένα λυσιδάκι, ένα άριχτο, το δεύτερο άριχτο, να παίρνουμε όμως και το νηματάκι αυτό να το ασφαλίζουμε, που περισσεύει, το δεύτερο άριχτο, το τρίτο άριχτο και το τέταρτο άριχτο. Και αφού έχετε πλέξει 4 άριχτα, πλέκετε ένα λυσιδάκι, γυρνάμε το πλεκτό μας, θα πλέξουμε 4 αυξήσεις στη σειρά, από μία αύξηση μέσα σε κάθε πόντο άριχτα, μία αύξηση από άριχτα, στον επόμενο πόντο τη δεύτερη αύξηση από άριχτα, στον επόμενο πόντο την τρίτη αύξηση από άριχτα και στον επόμενο και τελευταίο πόντο την τέταρτη αύξηση από άριχτα. Πλέκουμε ένα λυσιδάκι, γυρίζουμε το πλεκτό μας και πάμε στην τρίτη σειρά, όπου θα πλέξουμε από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο, σύνολο δηλαδή 8 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και το 8 εδώ πέρα, 8 άριχτα. Αφού σηκώσετε τη θηλιά εδώ πέρα, θα βάλουμε το βελονάκι εδώ στο πρώτο πόντο, θα πάρετε αυτή τη θηλιά και θα την περάσετε μέσα από το πρώτο πόντο και θα την τραβήξετε. Τραβάμε κάμποσο νηματάκι και κόβουμε το νήμα μας και τραβάμε το νήμα να βγει από την άλλη μεριά. Λοιπόν, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να κόψουμε αυτό το νήμα που περισσεύει εδώ. Θα περάσω αυτό το νηματάκι μέσα από τη βελόνα μου . Θα έρθετε και θα ράψετε τώρα τις πάνω εδώ θηλιές, μπαίνοντας ένα λάξ. Θα φέρετε πάλι πίσω τη βελόνα να έρθει εδώ πέρα. Βάζετε πάλι το βελονάκι εδώ στην αρχή. Ωραία. Και τώρα θα ράψετε και αυτό εδώ πέρα, αυτές εδώ τις δύο μεριές.
Ωραία, και έτσι όπως είναι τώρα, βλέπετε ότι είναι πλάγιο, θα δοθείτε και θα το πατήσετε εδώ να ισιώσει. Να γίνει δηλαδή έτσι. Ήτανε έτσι και θα έρθουμε και θα το ισιώσουμε. Και θα κάνουμε κι άλλες έτσι δύο ραφές εδώ ώστε να το σταθεροποιήσουμε. Και να ασφαλίσουμε και το νήμα μας. Θα έρθείτε πάλι από εδώ πίσω. Θα μπείτε κάπου εδώ και θα πλέξετε ένα κόμπο ώστε να ασφαλιστεί το νηματάκι μας καλά και να μην υπάρξει περίπτωση να μας ανοίξει. Κόβω το νήμα. Ωραία. Και έχει σχεδόν τελειώσει. Τώρα μετά μπορείτε να περάσετε ένα νηματάκι εδώ πάνω. Να σκόψω λίγο νήμα. Θα διπλώσετε το νήμα με αυτόν τον τρόπο. Θα βάλετε εδώ το βελονάκι πάνω. Θα πάρετε το νηματάκι και θα το περάσετε από την άλλη μεριά. Με δυσκολεύει λίγο γιατί πιάσα ραφή. Ωραία. Και αφού δείτε που ακριβώς σας βολεύει να είναι η θηλιά, θα έρθείτε εδώ πίσω και θα πλέξετε ένα κόμπο στο νήμα. Και ένα δεύτερο για σιγουριά ότι δεν θα φύγει από τη θέση του. Ωραία. Κόβω πάλι το περίσσιο μου νήμα. Τραβάω. Και είναι έτοιμο. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Μέχρι τότε φιλιά πολλά.